Να συστηθείτε με τον κόσμο. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Άμα είσαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ό,τι πει το κόμμα γίνεται, έτσι. Στρατευμένη στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είμαι και πρόεδρος Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Φαρμακευτικά και Συναφή Επαγγέλματα. Εδώ να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε σχέση με την εισαγωγή τη δική σας. Δεν έχουμε καμιά φιλοδοξία να μετακομίσουμε. Είμαστε διατεταγμένοι σε αυτά που παλεύει το κόμμα μας και προκειμένου να συζητήσουμε με τον εργαζόμενο κόσμο τα πραγματικά ζητήματα, τα ζητήματα εχμής που τον αφορούν μπροστά και στις ευρωεκλογές αλλά και σε όλες τις μάχες τις εκλογικές. Η λιτότητα είναι το βασικό. Οι λαοί δεν περνάνε καλά στην Ευρώπη. Εσείς έχετε μια συγκεκριμένη άποψη. Συμμετέχετε ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παλεύετε με τον τρόπο σας από εκεί μέσα για αυτό που πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο. Δεν βλέπω όμως αυτές οι δυνάμεις να αυξάνονται τόσα χρόνια. Πού οφείλετε, πιστεύετε? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουμε τη μάχη παντού. Και δίνουμε τη μάχη παντού με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζόμενων και μόνον αυτά. Των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, κατ' επέκταση. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά, αν θέλετε, και από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Εμείς δεν βάζουμε στο τραπέζι ούτε πώς να καθίσουμε να συζητήσουμε, ούτε πώς θα πάει η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ούτε, εν πάση περιπτώσει, πώς οι οικονομίες θα επιτρέψουν για να πάρουν και ένα ψίχουλο οι εργαζόμενοι. Εμείς βάζουμε μπροστά τις ανάγκες σήμερα και βάζουμε μπροστά και πώς διαμορφώνονται αυτές οι ανάγκες με βάση το παραγόμενο πλούτο. Γιατί όλο ό,τι έχουμε γύρω μας παράγεται από τη δουλειά των εργαζόμενων. Εδώ λοιπόν είναι αυτό. Ορίζεται από το κεφάλαιο, ωστόσο, και αυτό είναι το σύστημα στο οποίο. Ακριβώς αυτό είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε, με το οποίο εμείς είμαστε σε αντιπαράθεση και θεωρητικά και ιδεολογικά και προγραμματικά, αν θέλετε, και προβάλλουμε κατευθείαν μία προοπτική που είναι για διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Υπάρχει εφαρμοσμένο μοντέλο τέτοιο να μας πείτε? Αυτό δεν σημαίνει, να σας πω, αυτό δεν σημαίνει καταρχήν ότι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα δεν θα παλεύουμε για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει και δεν μπορεί να το κάνει, ούτε θέλει να το κάνει, γιατί από τη δημιουργία της ακόμα είναι μια ένωση, ένας οργανισμός καπιταλιστικών κρατών που κριτήριο έχει και πρώτο στόχο την κερδοφορία, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Γι' αυτό εξάλλου έρχονται και όλα αυτά τα μέτρα. Τα πακέτα μέτρων που έχουν ξεκινήσει δεκαετίες, οι συνθήκες αυτές όπως του Μάστριχτ που αναφέρθηκε, και θέλουν μία ανάπτυξη, όποια είναι αυτή, που θα διαδεχτεί την όποια καπιταλιστική κρίση, να τη στηρίξουν πάνω στις απώλειες των εργαζόμενων. Γιατί όμως οι συμμαχικές δυνάμεις με εσάς, στο πλαίσιο της Ευρώπης, έτσι, που συμμετέχετε στην Ευρωβουλή, δεν μεγαλώνουν, δεν γίνονται ένα μαζικότερο κίνημα? Κοιτάξτε, κινήματα... Τι δεν πάει καλά, δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά, για να μην αυξάνονται οι δυνάμεις? Οι εργαζόμενοι παλεύουν και κινήματα αναπτύσσονται. Εμείς παρεμβαίνουμε με αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να φωτιστεί κάθε φορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρεμβαίνουμε ούτως ή άλλως, από όπου και αν βρεθούμε, και με συγκεκριμένες προτάσεις, και οι εκπρόσωποι μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για συγκεκριμένα ζητήματα παρεμβαίνουν όσον αφορά και τους πρόσφυγες, πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, βάζοντας και ποια είναι η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα. Έχουμε τοποθετηθεί για συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, με τα δικαιώματα, με τους μισθούς, με δικαιώματα που βάλλονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι γνωστά. Επομένως, και το ίδιο το κίνημα αναπτύσσεται. Γιατί αυτά δεν μετράνε στο πλήθος, στον κόσμο, πώς το λένε? Κοιτάξτε, γιατί αυτό θα έπρεπε, όταν καλλιεργείται κάτι που έχει να κάνει με τον εργαζόμενο στην Ευρώπη, θα πρέπει να είναι πολλαπλασιαστικό πολιτικά, δεν είναι? Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έρχεται από πολύ μακριά και θα φτάσει και πολύ μακριά ακόμα. Έχουμε αναφορές και συζητάμε και με πάρα πολύ κόσμο. Και ένας κόσμος ανταποκρίνεται, αυτός που ανταποκρίνεται, και όσον αφορά την ψήφο, αφού το θέτετε έτσι. Έτσι το θέτω, όμως δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ψήφος και η δυναμική του κινήματος. Τα πράγματα
είναι στην εξέλιξή τους. Ολοκληρώστε για να πάμε στο δεύτερο γύρο. Και η παρέμβασή μας εμάς είναι σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ένα πράγμα. Να το προσθέσουμε μετά, για μην έχουμε μια ισορροπία λόγου. Δευτερόλεπτα θα πω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Υπάρχει μια επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και σε αυτό συμβάλλουν και οι λεγόμενες προοδευτικές και οι λεγόμενες συντηρητικές δυνάμεις για να προωθηθεί η θεωρία των δύο άκρων. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, που δεν βγήκε άχνα από κανένα επίσημο στόμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η πράξη στην οποία προέβη η κυβέρνηση της Πολωνίας, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αφαιρέσει και να καταστρέψει το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη. Νομίζω ότι αυτό δίνει και μια απάντηση σε αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει μια συντηρητικοποίηση και, εν πάση περιπτώσει, δεν εκταμιεύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εντάξει, δεν θα επεκταθώ εδώ, διάβασα και εγώ την είδη. Μείνουμε λίγο στο προσφυγικό, που είναι μεγάλη πληγή και έχει καταστεί πληγή για τη χώρα μας. Γιατί ακριβώς μας έχουν περικλείσει τα σύνορα. Την αλήθεια. Θα μου επιτρέψετε να μην το χαρακτηρίσω έτσι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Ούτως ή άλλως η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι τωρινό. Έχει μακρινές και βαθιές ρίζες. Εδώ όμως δεν πρέπει να φύγει από το κάδρο ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα. Καταρχήν, πώς αυτοί οι άνθρωποι όλοι ξεριζώθηκαν. Έχουν ξεριζωθεί επειδή ακριβώς υπάρχει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, με βάση το τι θέλουν να μοιράσουν και τι θέλουν να κερδίσουν, καταστρέφουν λαούς ολόκληρους. Βεβαίως, υπάρχουν οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, όλοι είναι στο κάδρο και σφαγιάζουν λαούς ολόκληρους και καταστρέφουν λαούς και τους ξεριζώνουν ακριβώς για να στηρίξουν την κερδοφορία τους, για να περάσουν οι δρόμοι της ενέργειας, του εμπορίου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που δεν μπορεί να μας διαφεύγει. Και δεν είναι άμυρη του εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλες τις δυνάμεις, είτε, θα το ξαναπώ, προοδευτικές, είτε συντηρητικές. Και να πάμε και στο θέμα. Τι κάνουμε με το θέμα, τα καταγγέλνουμε για μια χαρά. Βεβαίως, δεν θα το ονομάσουμε. Σταματάνε οι πόλεμοι. Δεν θα το ονομάσουμε. Όταν δεν σταματάνε οι εξοπλισμοί, το ξέρετε καλύτερα. Βεβαίως, μέσα σε αυτό το σύστημα που έχει θεό το κέρδος, δεν πρόκειται να σταματήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα πώς αντιμετωπίζετε, μιλάμε για μια γενόμενη κατάσταση. Ναι, εδώ όμως έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και έχουν συναποφασίσει όλοι για αυτά. Το Δουβλίνο 1, 2 και 3 είναι κοινή απόφαση ολονών. Το ότι έχουν υψώσει τείχη και φράκτες είναι απόφαση ολονών. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και μάλιστα μέχρι πρώτην ως συγκυβέρνηση με ένα κόμμα ακροδεξιών πεποιθήσεων είναι γεγονός ότι έχει συμφωνήσει με την Τουρκία για να υπάρχει αυτός ο εγκλωβισμός. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτό το πολύ απλό, πολύ απλό βέβαια για μας, γιατί όταν έχεις άλλα ζητήματα στο μυαλό σου δεν είναι και τόσο. Να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι... Άντε και την υψώσαμε όπως το έχουμε κάνει. Ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε εκεί που είναι ο προορισμός τους, δεν μπορεί να εγκλωβίζονται σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες και ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να φιλοξενηθούν... Όλους τους φέραμε, μέχρι τον Πάπα φέραμε στη Μυτιλίνη. Όλοι τα ίδια είπαν, δεν έκανε κανείς τίποτε. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Μα ακριβώς αυτό θέλουμε να πούμε, ότι δεν είναι στην κατεύθυνσή τους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, χρησιμοποιούνται ακριβώς από αυτές τις δυνάμεις και από τα καπιταλιστικά κράτη και την οποιαδήποτε κυβέρνησή τους για φτηνό εργατικό δυναμικό. Και εδώ είναι το ζήτημα που ανοίγει και κλείνει τις στρόφιγγες ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχει κάθε καπιταλιστική οικονομία. Σου λέει τόσους θα πάρω, όλοι οι υπόλοιποι... Δεν έχει δικαίωμα να το πει. Κόψτε το λαιμό σας. Ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να το πει. Έχουμε... Τόσους αντέχω, αυτές τις ανάγκες έχω, δεν μπορώ τους υπόλοιπους. Ναι, μα να σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή η λογική. Εμείς όμως δεν παίρνουμε σε αυτή τη λογική. Ως καπιταλιστικό κράτος βεβαίως. Αυτό θα πει. Και αυτό θα κάνει και θα κάνει και άλλα πολλά. Αυτά που τα βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά. Δεν πιστεύετε στην ευρωπαϊκή συνδιαχείριση. Και μέτρα αντεργατικά θα πάρει και μέτρα αντιλαϊκά θα πάρει. Mm. Όμως εμείς έχουμε δικαίωμα να το αμφισβητούμε και νομίζω ότι έχει δικαίωμα και κάθε λαϊκός άνθρωπος, άνθρωπος του μεροκάματου και άνθρωπος εργαζόμενος, αυτό να το αμφισβητεί. Και δεν μπορεί να υπάρξει η όποιου είδους διαχείριση ή συνδιαχείριση. Αυτό είναι προδιαγεγραμμένο
Είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Δαμανάκη, του βαθέματος της εκμετάλλευσης. Κυρία Δαμανάκη, και εδώ είναι το ζήτημα που θέτουμε εμείς. Πώς την... Άξτε, η καταστολή είναι δεδομένη σε αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι δεν μας λείπει καταστολή. Και έχει και τους αντίστοιχους μηχανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους ενισχύει διαρκώς. Και η ελληνική κυβέρνηση και η τωρινή αλλά και οι προηγούμενες είναι κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει και στο παρελθόν, τα βλέπουμε και τώρα. Καταστολή στις κινητοποιήσεις αυτές των προσφύγων από τα fake news που τους οδήγησαν σε αυτό το δρόμο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι και προσπαθούν πραγματικά κάτι να κάνουν γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Δεν περνάνε καλά εδώ. Χιλιάδες υπνιγμένοι. Όπως την ειδωμένη στις αρχές. Έτσι. Έχει ξαναγίνει το φαινόμενο. Χιλιάδες υπνιγμένοι στο Αιγαίο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Χιλιάδες υπνιγμένοι στο Αιγαίο και δεν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ από πρόσκληση ή μη. Εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχει μια κατάσταση που δημιουργείται για συγκεκριμένους λόγους. Και η λογική της αντιμετώπισης των ανθρώπων αυτών είναι καθαρά με κριτήρια μεγαλύτερης εκμετάλλευσης. Μάλιστα. Είναι κομμάτι της εργατικής τάξης οι άνθρωποι αυτοί, διαχρονικά μέσα στις κοινωνίες και εμείς ως Ελλάδα έχουμε δώσει πρόσφυγες και μετανάστες και έχουμε δεχτεί και τα προηγούμενα χρόνια διαχρονικά. Είναι κομμάτι λοιπόν της εργατικής τάξης. Είναι κομμάτι της εργατικής τάξης. Να ολοκληρώσω. Είναι κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων και έχουν το δικαίωμα και αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε χωρίς κανένα περιορισμό και να πάνε εκεί που θέλουν οι άνθρωποι, να ενωθούν και με τις οικογένειές τους που τυχόνται σε άλλες χώρες, αλλά και εδώ να ζήσουν αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματά τους, όπως και οι Έλληνες εργάτες. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, κυρία Ταβουλάρη, εσείς? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αντιπαράθεση, προόδο, συντήρηση ή ό,τι άλλο είναι αυτό, που προσπαθεί να αποκρύψει τη βαθιά στρατηγική συμφωνία που υπάρχει σε όλα αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν και που κυβερνούν τώρα σε ό,τι αφορά την πορεία της ανάπτυξης της χώρας και μέσα σε αυτά τη θέση των εργαζόμενων. Εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το ότι έχει γίνει η χώρα μία βάση από πάνω κάτω του ΝΑΤΟ και έχει τις ευλογίες ολονών, αυτό δεν το συζητάει κανένας ή δεν είναι κριτήριο αυτό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο θεωρείται και έχει προοδευτικές καταβολές να το βάλει μπροστά στην ατζέντα να το συζητήσει. Το γεγονός ότι έχουν περάσει τρία μνημόνια με τις ψήφους και με τη συγκατάθεση ολονών που έχουν διαλύσει την εργατική τάξη στην κυριολεξία, που έχουν διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, που είμαστε εδώ γυναίκες και μιλάμε για τις γυναίκες στην Ευρώπη και όλα αυτά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που επικρατεί κυρίως στις γυναίκες εργαζόμενες είναι η ευελιξία. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί. Εδώ δεν είναι άμυρος κανείς των ευθυνών. Οι ανάγκες του κεφαλαίου αυτές είναι οι σύγχρονες πάντως. Είναι λοιπόν... Και ο πλειοψηφίας στην Ευρώπη έτσι δουλεύει. Αυτό ακριβώς... Δηλαδή τις παραδοχές να τις έχουμε μπροστά. Δεν πάρθηκαν τυχαία αυτά τα μέτρα και δεν συμφωνούν και στρατηγικά όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις σε αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς η ανάκαμψη, η ανάπτυξη στηρίζεται πάνω σε αυτές τις σχέσεις. Και αυτό είναι, θεωρούμε, που πρέπει να έχει στο κάδρο ο κάθε άνθρωπος, τουλάχιστον, που αφορά έτσι τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους. Γιατί δεν έχουμε κοινά συμφέροντα, ο επιχειρηματίας θα κρίνει αλλιώς. Εμείς δεν απευθυνόμαστε εκεί. Και δεν είναι και τυχαίο, βέβαια, που ο κύριος Τσίπρας πήγε επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία με μια κοστουδία επιχειρηματιών, κυρίως από το χώρο της ενέργειας και του μετάλλου, γιατί ακριβώς και η συμφωνία που έγινε ήρθε για να ενισχύσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή. Να ενισχύσει το ΝΑΤΟ, να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συμφωνία επί τη ευκαιρία. Με την ένταξη της γείτονος χώρας. Με τον τρόπο που έγινε. Εμείς τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα. Και η τοποθέτησή μας έχει να κάνει σε αυτό ακριβώς που λέω και εγώ τώρα. Οι επενδύσεις
Κοιτάξτε να δείτε, οι επενδύσεις και στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Επενδύσεις είναι το παρελκόμενο, ή ο στόχος αρχικός. Και είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει. Οι εργαζόμενοι τι κέρδισαν από αυτές τις επενδύσεις, και μέσα και έξω. Τι θα κερδίσει ο γείτονας λαός της Βόρειας Μακεδονίας από τις επενδύσεις που θα κάνουν τώρα και στη βάση αυτής της συμφωνίας. Αυτό θα μας το πούνε οι ίδιοι. Λοιπόν, επειδή υπάρχει λοιπόν αρκετή πείρα, εμείς αυτά βάζουμε στο τραπέζι του προβληματισμού. Ωραία. Και θεωρούμε ότι και κριτήριο ψήφου σε όλες τις κάλπες και κυρίως ό,τι αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, πρέπει να είναι αυτά. Για την τοποθέτηση. Εμείς θα πούμε ότι για να γίνει διαφορά ουσιαστική πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εντάξει, πολλά ζητήματα τεθήκανε και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτά. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μιλάμε ούτε για ποσόστοση γυναικών και νέων, ούτε, εν πάση περιπτώσει, όλες οι γυναίκες έχουμε κοινά συμφέροντα και έχουμε κοινή αφετηρία. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο του μόχθου, απευθυνόμαστε στην εργαζόμενη και γυναίκα. Και γυναίκα την προσωπικότητά της, όπου πέρα το δεχτείτε. Ούτως ή άλλως, να σας πω και κάτι, είναι και πολύ ακριβό σπορ για μια γυναίκα των λαϊκών στρωμάτων να είναι υποψήφια οπουδήποτε. Έτσι κι αλλιώς αυτό ισχύει. Όμως δεν θα μείνουμε εκεί. Η πραγματική διαφορά πρέπει να γίνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, γιατί είναι η μόνη δύναμη που αντιπαρατίθεται συνολικά σε μια πολιτική που θίγει τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και ως πιο ευαίσθητες ομάδες και πιο εκμεταλλεύσιμες τις γυναίκες και τους νέους. Μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ελαστικές μορφές εργασίας που ουσιαστικά δεν θα γίνουν ακόμα ελαστικότερες, πιστέψτε με. Και θα γίνουν και ακόμα ελαστικότερες αν δεν υπάρξει ένα τέτοιο κίνημα με προοπτική και μέτωπο που να αποκρούσει αυτή την επίθεση. Αφορούν τις γυναίκες και τους νέους και αυτό το πράγμα, όσο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με όρους αντιπαράθεσης, αυτό θα συνεχίζεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει σταθεί σταθερά απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Και κλείστε, παρακαλώ. Έχει θέσει συγκεκριμένα πράγματα και αιτήματα προς όφελος των εργαζόμενων και κυρίως αυτό που θα προωθηθεί και από μία ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η ανάταση συνολικότερα των ανθρώπων που πρέπει να παλέψουν για ένα διαφορετικό αύριο και μια άλλη προοπτική.